Γεια σας, καλώς ήρθατε σε μια νέα σειρά που ξεκινάει στο κανάλι. Επιτέλους θα ξεκινήσουμε το Transport Fever 2. Παλιότερα είχαμε παίξει το Transport Fever το original, το κανονικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχαμε κάνει αρκετά επεισόδια και έτσι ξαφνικά η εταιρεία αποφάσισε να κυκλοφορήσει το Transport Fever 2. Ουσιαστικά διορθώνει όλα τα προβλήματα του πρώτου Transport Fever και πλέον είναι το απόλυτο παιχνίδι. Για όποιον δεν έχει δει τα προηγούμενα επεισόδια και δεν ξέρει τι παιχνίδι είναι αυτό, έχει να κάνει με μεταφορές γενικότερα. Είτε άμα έχει να κάνει με ανθρώπους από πόλη σε πόλη ή προϊόντα από ένα σημείο, από ένα εργοστάσιο στο άλλο, μέσω καραβιού, φορτηγών, λεωφορείων, τρένων, αεροπλάνων και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι το απόλυτο παιχνίδι που έχει να κάνει με οργάνωση των μεταφορών. Ας πούμε logistics με μία λέξη. Χωρίς να πω πολλά, πάω μέσα να κάνω load το παιχνίδι. Και παιδιά, ο χάρτης έχει φορτώσει. Είμαστε εδώ σε ένα τεράστιο χάρτη, ο οποίος έχει πάρα πολύ θάλασσα, έχει πεδιάδες, έχει πάρα πολλά δάση και πάνω απ' όλα υπάρχουν κάποιες πόλεις οι οποίες χρειάζονται σίγουρα μεταφορικά μέσα. Υπάρχουν κάποια εργοστάσια τα οποία χρειάζονται μεταφορά κάποιων προϊόντων σε κάποιο άλλο εργοστάσιο για να γίνει επεξεργασία. Όλα αυτά θα τα κανονίσουμε εμείς. Πριν ξεκινήσουμε το gameplay, να σας πω ότι γενικότερα οι πόλεις έχουν πάρει τις ονομασίες από κάποια από τα παλιότερα ζεσομέλη που υποστηρίζουν ακόμα το κανάλι για τόσα χρόνια. Οπότε τα ονόματα πόλεων δεν είναι τυχαία, είναι κάποιοι από εσάς. Και επίσης όλα τα υπόλοιπα ζεσομέλη που είναι καινούρια έχουν μπει σίγουρα σε ονομασίες εργοστασίων. Κάθε εργοστάσιο έχει όνομα από ζεσομέλη, οπότε στην πορεία θα δείτε όλοι το όνομά σας. Είναι ένας τρόπος για να πω ευχαριστώ. Το κάνω γενικά στις σειρές στις οποίες μπορώ να δώσω ονόματα. Και θα ξεκινήσουμε τώρα να εξηγούμε τι γίνεται στο παιχνίδι. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με τους κατοίκους των πόλεων. Υπάρχει, ας πούμε, τυχαία εδώ μια πόλη, η Elsef Town και η Geomax City. Αυτές οι δύο πόλεις είναι στο κέντρο του χάρτη, γι' αυτό έτσι έχω ξεκινήσει με αυτές. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια οδός, έστω χωματόδρομος, μεταξύ των δύο πόλεων. Κάθε πόλη έχει κάποιες ανάγκες. Ας πούμε, η Elsef Town έχει 163 άτομα. Από τους 163, οι 161 πηγαίνουν με τα δικά τους οχήματα από τη μία πόλη στην άλλη ή γενικότερα κάπου μέσα στην πόλη. Χρειαζόμαστε να βάλουμε κάποια λεωφορεία που θα πηγαίνουν από τη μία πόλη στην άλλη ώστε να μετακινείται ο κόσμος πιο εύκολα. Λεωφορεία τρόπος του λέγεν, γιατί βρισκόμαστε, αν δείτε κάτω-κάτω, στο 1850, ακόμα με άλογα κυκλοφορεί ο κόσμος. Πάμε κοντά σε αυτή την πόλη. Αν δείτε εδώ υπάρχουν κάποια κτίρια. Αυτά τα κτίρια χωρίζονται σε περιοχές που μένει κόσμος, είναι αυτές εδώ οι πράσινες. Περιοχές που έχουν μαγαζιά ο κόσμος, είναι αυτές εδώ οι γαλάζιο μπλε πετρόλ. Και αυτές οι κυτρινοπές είναι τα εργοστάσια σε κάθε πόλη. Δίπλα από το όνομα της πόλης βλέπετε και κάποια εικονίδια. Είναι δύο βασικά αντικείμενα που αν πατήσουμε πάνω βλέπετε είναι τα καύσιμα και τα tools. Κάθε πόλη χρειάζεται κάποια πράγματα. Παράδειγμα, η Geomax City χρειάζεται άλλα πράγματα. Χρειάζεται construction materials και αγαθά γενικότερα. Κάθε πόλη χρειάζεται από δύο πράγματα που πρέπει εγώ να τις παρέχω. Δεν θα πάμε σε αυτά τα πράγματα κατευθείαν. Να μην μπερδευτείτε κιόλας. Ξεκινάμε μόνο με τους κάτοικους της κάθε περιοχής. Χρειαζόμαστε λεωφορεία ή άλογα σε πρώτη φάση, οι οποίοι θα πηγαίνουν από τη μία πόλη στην άλλη τον κόσμο. Ξεκινάμε εδώ πέρα. Εδώ είναι ο κατάλογος που λέει Road. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχει το Bus Stop. Αυτό το πράγμα είναι μια στάση λεωφορείων που όπου βλέπετε άσπρο σε κάθε σπίτι πρέπει να πει ότι είναι το range που πιάνει η στάση. Θέλουμε να το βάλουμε όσο πιο κεντρικά γίνεται, δηλαδή σε αυτό εδώ το χώρο. Ας πάμε να το φτιάξουμε λίγο. Εδώ ξέρω εγώ, εδώ θα μπει η στάση. Πάμε λίγο πιο κοντά να το δείτε. Σε αυτό το σημείο, μπαμ, μπήκε μια στάση λεωφορείου εδώ πέρα για να πιάνει όλη την Elsef Town. Αυτό θα το κάνω σε κάθε πόλη. Εδώ ας πούμε είναι η Geomax City. Θα κάνουμε το ίδιο πράγμα εδώ πέρα. Είναι πιο μεγάλη αυτή η πόλη. Λοιπόν, εκτός κάμερας θα βάλω από μία στάση σε κάθε πόλη που υπάρχει. Πλέον κάθε πόλη έχει από μία στάση, φαίνεται εδώ πέρα με το εικονίδιο ενός λεωφορείου. Και ξεκινάω για αρχή με αυτές εδώ τις δύο πόλεις. Αν εδώ πάμε πάλι στο Roads και πατήσουμε Road Depot, μπορούμε να βάλουμε αυτό το κτίριο στη μέση της διαδρομής των δύο πόλεων. Πριν λειτουργήσουμε τον τύπο, πάμε εδώ πέρα που λέει lines, είναι οι γραμμές και φτιάχνουμε τις γραμμές των λεωφορείων που θέλουμε να γίνουν. Για παράδειγμα, θέλουμε μια γραμμή η οποία θα πηγαίνει από την Elsef Town μέχρι την Geomax City. Αυτή εδώ η διαδρομή θα μεταφέρει κόσμο από τη μία άκρη στην άλλη. Μετά θέλουμε μια άλλη γραμμή που θα πηγαίνει από την Elsef City σε αυτή εδώ την πόλη εδώ πάνω, η οποία είναι η Ketelabongo Village. Μετά φτιάχνουμε μια τρίτη γραμμή η οποία θα πηγαίνει από το Virtual Village στο Ketelabongo Village, βλέπετε. Και μετά θα έχουμε και μια άλλη γραμμή extra η οποία θα πηγαίνει από το Ketelabongo Village στο Marietta Town. Και πάω στο κάτω-κάτω μέρος του χάρτη και θέλω να φτιάξω άλλες δύο γραμμές. Μία θα πηγαίνει από εδώ-εδώ και μια άλλη γραμμή θα πηγαίνει από εδώ-εδώ. Έτσι φτιάξαμε τσακ μπαμ ένα οδικό σύστημα, ας πούμε, λεωφορείων, οι οποίοι θα πηγαίνουν από το ένα χωριό στο άλλο και εδώ πέρα. Θα ενωθούν όλα μεταξύ τους. Βέβαια, μας λείπει μια ένωση τώρα με αυτή εδώ την γραμμή, με την Stratos Bar Town. Οπότε κάνω μια νέα γραμμή εδώ πέρα. Stratos Bar Town θα ενωθεί με αυτή εδώ την πόλη. Τέλεια. Φτιάξαμε 7 γραμμές. Αυτές οι γραμμές πρέπει να ονομαστούν κάπως για να καταλαβαίνουμε να μην είναι line 1, line 2 και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Από τη λέξη λεωφορείο θα ονομάζεται bus, B, P από το passengers και μετά ακολουθούν οι πόλεις από τις οποίες θα πηγαίνει πέρα δόθε. Δηλαδή αυτή η κόκκινη είναι η Elsef, Παύλα, Geomag. Το ίδιο θα κάνω για όλες τις πόλεις. BP, Geomax και Ketelabongo. Πλέον όλες οι γραμμές, παιδιά, όπως βλέπετε, έχουν τα ονόματά τους. Από ποια πόλη ξεκινάνε και πού πηγαίνουν. Και φεύγοντας από εκεί, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει κάποιο. Έχω κάποια λεφτά γενικότερα. Ξεκίνησα με 5 εκατομμύρια. Όλα είναι δανεικά. Ξεκινάμε δηλαδή με 0, τα 5 εκατομμύρια είναι δανεικά. Γι' αυτόν τον λόγο, εγώ, επειδή έχω πάρει αυτά τα λεφτά σαν δάνειο, πληρώνω συνέχεια κάποιο τόκο. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να τα ξεπληρώσουμε. Και έρχομαι πάλι σε αυτόν τον τύπο, ανάμεσα από την Elsef Town και την Geomax City. Και αν πατήσω πάνω, μπορώ να αγοράσω κάποια οχήματα. Υπάρχουν δύο οχήματα αυτή τη στιγμή: ένα που κουβαλάει προϊόντα και ένα που κουβαλάει επιβάτες. Το κάθε όχημα έχει ταχύτητα, έχει πόσους ύπους είναι και πόσο καύσιμα βγάζει, πόσο μολύνει την ατμόσφαιρα και πόσο γρήγορα φορτώνει και τα πάντα και πόσο κρατάει κιόλας, πότε αποσύρεται. Έχουμε εδώ πέρα κάποια οχήματα, μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, να αγοράσουμε για αρχή 4, τα αγοράζω και όλα αυτά θα τα στείλω στο Elsef Geomag. Αν πατήσουμε δηλαδή εδώ πέρα να ξεκινήσει ο χρόνος, θα δούμε ότι θα βγουν τα πρώτα, ας πούμε, λεωφορεία μέσα από το εργοστάσιο. Λοιπόν, και επειδή έχω πάρει 4, 2 θα πάνε προς την πόλη εδώ πέρα και 2 θα πάνε προς την άλλη πόλη εκεί πέρα, στην Geomax City. Να κάνω το αν γίνεται έτσι. Χωρίζονται κανονικότατα. Και φεύγουν προς τον προορισμό τους. Κάνω πάλι εγώ μια παύση για να πω ότι καθώς βάλαμε εμείς εδώ τη στάση, ήδη αρχίζει ο κόσμος και λέει «Α, έχουμε στάση λεωφορείων». Εγώ θα περιμένω εδώ πέρα. Νάτος, ο ένας κόσμος εδώ περιμένει να πάει από την Elsef Town στη Geomag. Περιμένουν εδώ πέρα. Αυτή είναι στάση για 2 πόλεις. Καθώς προχωράει ο χρόνος, αν το βάλω εγώ να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα, θα μαζεύονται και για τις άλλες διαδρομές κόσμος που θέλει να ταξιδέψει από τη μία άκρη στην άλλη. Οπότε έχουμε ένα επιβάτη ο οποίος περιμένει εκεί πέρα. Πλέον έχουμε 2 επιβάτες. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα τα 2 λεωφορεία να φεύγουν τη μία και την άλλη το ίδιο πράγμα. Και επειδή πήραμε λίγο έτσι ένα πλεονέκτημα, βάζω άλλα 4. Να μην πάει το ένα πίσω από το άλλο, να πηγαίνει την ίδια διαδρομή. Αυτή τη διαδικασία θα τις κάνω σε κάθε γραμμή που υπάρχει. Και έγινε, παιδιά, όπως ξεκινήσαμε από αυτή τη γραμμή να έχουμε κάποια λεωφορεία, σε κάθε γραμμή πλέον βλέπετε υπάρχουν και άλλα λεωφορεία. Και εδώ και στην πάνω γραμμή. Και πηγαίνοντας κάτω-κάτω, βλέπουμε ότι και από εδώ υπάρχουν πάρα πολλά λεωφορεία που κάνουν περαδόθε σε κάθε πόλη για να ικανοποιήσουμε τους κατοίκους της περιοχής. Γυρνάμε στην Elsef Town και βλέπουμε ότι εδώ πέρα 7 άτομα περιμένουν για να πάνε στην πόλη Geomag, ενώ 2 άτομα περιμένουν να πάνε στη Stratos Bar. Και βλέπετε αυξάνεται η ζήτηση, είναι διαφορετική σε κάθε μέρος. Αν εγώ πάω τώρα σε ένα γράφημα εδώ πάνω να δω τα destinations, θα δείτε ότι ό,τι είναι με μπλε πάει να πει ότι ο κόσμος κυκλοφορεί με δικά του αμάξια. Ό,τι είναι με πράσινο δηλώνει το πόσος κόσμος θέλει να κυκλοφορήσει με τα μέσα συγκοινωνίας, αυτά που βάλαμε εμείς. Και θέλω να βλέπω παντού πράσινα πράγματα. Όπου υπάρχει μπλε πάει να πει ότι δεν μας προτιμάνε. Όλα αυτά που έχουμε αγοράσει εμείς ήταν μια επένδυση, έχουμε χαλάσει αρκετά λεφτά. Και εδώ πέρα που βλέπουμε το πρώτο όχημα που βγάλαμε, ας πούμε, έχει ήδη χαλάσει μείον 1000 χωρίς να κάνει καμία διαδρομή γενικότερα. Μπορείτε να δείτε δηλαδή, αν πάμε εδώ πέρα, στο δρόμο που λέει, δεν έχουμε βγάλει καθόλου εισιτήρια, πληρώνουμε μόνο, έχουμε ζημιά γιατί πληρώνουμε μόνο για την συντήρηση των οχημάτων, αλλά δεν έχουμε κανένα επιβάτη. Όλα αυτά θα αλλάξουν βέβαια από τη στιγμή που εμείς θα έχουμε τους πρώτους μας επιβάτες. Πλησιάζουμε ήδη στην πρώτη στάση που γίνεται χαμός από κόσμο. Βλέπετε πόσοι περιμένουνε. 15 άτομα και 7. Και βλέπουμε να φτάνει εδώ το πρώτο λεωφορείο. Ορίστε. Το κάθε λεωφορείο χωράει νομίζω 4 άτομα. Ναι. Φόρτωσε τους πρώτους 4 και φεύγει. Το δεύτερο λεωφορείο φορτώνει άλλους 4. Είναι κόσμος που θέλει να πάει στην Geomag πόλη. Τώρα καταφτάνει και ένα άδειο λεωφορείο για να πάρει τους επόμενους. Και ξεκίνησε έτσι η business, όπως βλέπετε, παιδιά. Το βλέπουμε από μακριά με τέτοια ανθρωπάκια για το πόσο σημαντικό είναι. Αν πατήσουμε πάνω στην πόλη, μπορούμε να δούμε πλέον ότι από τους 163 οι 101 πηγαίνουν με δικά μας οχήματα πλέον και αυξάνονται συνέχεια. Αυτό βελτιώνει πάρα πολύ το πόσο κόσμος θα ανέβει στην πόλη. Δηλαδή, θα βλέπετε τον κόσμο να ανεβαίνει στην πόλη. Όσο πιο πολλά bonus έχουμε εδώ πέρα, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνουν οι κάτοικοι της πόλης, ώστε θα έχουμε περισσότερα εισιτήρια, περισσότερα λεφτά. Αυτό που μας νοιάζει εμάς είναι εδώ οι γραμμές που έχουμε φτιάξει να είναι κερδοφόρες. Προς το παρόν δεν είναι κερδοφόρες. Θέλουμε να πάμε τον πρώτο κόσμο από τη μία πόλη στην άλλη και τότε θα δούμε αν θα βγουν λεφτά, αν πληρώσουν δηλαδή ο κόσμος. Το ίδιο γίνεται σε κάθε πόλη, όπως βλέπετε. Παράδειγμα, εδώ στην πόλη Geomag βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να περιμένει να πάνε και στην Elsef και στην Ketelabongo πόλη. Όλη αυτή η διαδικασία, παιδιά, αργεί πάρα πολύ. Βλέπετε ότι το πρώτο όχημα μετά από τόσο καιρό, σχεδόν θα αλλάξουμε χρόνο, θα περάσει ένας χρόνος, Το πρώτο όχημα που έχει τους 4 επιβάτες ακόμα ταξιδεύει από μία πόλη στην άλλη. Γι' αυτό αργότερα και εμείς θα φτιάξουμε τρένα. Και αφού τακτοποιήσαμε τους πελάτες μας όσον αφορά τη μεταφορά τους από πόλη σε πόλη, πάμε λίγο στα αγαθά που έλεγα. Αν πάμε εδώ στο Marietta City, βλέπουμε ότι έχει ανάγκη από δύο αγαθά. Έχει ανάγκη από τρόφιμα και από μηχανές. Πρέπει να παραδώσουμε στη Marietta City τρόφιμα. Πώς θα γίνει αυτό? Ευτυχώς δίπλα στη Marietta City υπάρχει ένα εργοστάσιο. Είναι το εργοστάσιο του Βοηλάρα. Ο Βοηλάρα παράγει ψωμί αν του δώσουμε δύο ποσότητες από άχυρα. Οπότε χρειάζεται να δώσουμε σε αυτό εδώ το εργοστάσιο εμείς άχυρα που υπάρχουν εδώ πέρα. Αυτό θα το κάνουμε είτε με άλογα, τα οποία όπως έχετε δει πως αργούν, είτε με τρένο. Πάμε εδώ που λέει τρένα και πάμε να δούμε που είναι οι στάσεις. Ερχόμαστε εδώ και διαλέγουμε το Cargo Terminus Station. Λοιπόν, θα βάλουμε το τρένο να ξεκινάει σε αυτό το σημείο. Έχουμε μια πρώτη στάση, ας πούμε. Θέλω να μπουλντοζώσω λίγο εγώ το δρόμο σε αυτό το σημείο, γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που περνάει. Και θα φτιάξω δικούς μου δρόμους. Θα έρχεται από εδώ, έτσι. Για να δούμε αν έπιασε η στάση τη φάρμα του Άγγελου, πατάμε πάνω στο σταθμό και βλέπουμε αν ασπρίσει αυτό εδώ. Αν ασπρίσει, πάει να πει ότι μπορούν αυτομάτως τα προϊόντα αυτής εδώ της φάρμας να έρθουν σε αυτό εδώ το σταθμό. Αυτός ο σταθμός πρέπει να πηγαίνει και να βρίσκει αυτό εδώ το factory. Οπότε θέλουμε μια δεύτερη στάση, η οποία θα έρχεται εδώ. Και μετά θέλουμε μια τρίτη στάση, η οποία θα έρχεται στην πόλη της Μαριέτας. Η οποία στάση θα είναι και τερματική. Λοιπόν, και το βάζω εδώ πέρα. Έχουμε χαλάσει ήδη πάρα πολλά λεφτά για να γίνει όλο αυτό. Τώρα που φτιάξαμε τρεις στάσεις εδώ πέρα του τρένου, θα πρέπει να βάλουμε τις γραμμές του τρένου που θα πηγαίνουν. Εμείς θέλουμε να πάει, ας πούμε, να ξεκινάει από τη μεσαία στάση και θα πηγαίνει προς τα εδώ. Οι αριθμοί που μας δείχνει είναι το μέγιστο που μπορεί να πιάσει ένα τρένο. Το 120 είναι το μεγαλύτερο, οπότε είμαστε καλά. Λοιπόν, ένωσα τη γραμμή από εδώ που θα έρχεται το άχυρο, θα πηγαίνει μέχρι όλη ευθεία εδώ πίσω από τον τύπο. Το βάλα σε λάθος σημείο τον τύπο, δυστυχώς. Θα έρχεται εδώ πέρα και βλέπετε ότι ενώνεται με τη στάση του εργοστασίου. Και αυτή εδώ η στάση θα ενώνεται με τη στάση της πόλης. Μια τέτοια ευθεία γραμμή είναι μια χαρά. Ωραία. Ενώθηκε αυτό. Λοιπόν, έκανα μια αλλαγή σε αυτή τη στάση, τη μεσαία, που είναι η επεξεργασία του αχύρου σε ψωμί. Έβαλα να έχει δεύτερη γραμμή εδώ πέρα. Η πρώτη γραμμή που θα έρχεται από την φάρμα μέχρι το εργοστάσιο θα σταματάει εδώ πέρα και θα γυρίζει πίσω μετά να πάει να φέρει καινούρια. Άλλο τρένο είναι αυτό που θα παίρνει από εδώ πέρα το ψωμί και θα το πηγαίνει στην πόλη. Εμείς θέλουμε τώρα κάπως τα τρένα να μην τρακάρουν. Χρειαζόμαστε διπλή γραμμή. Γιατί αν κάποιο τρένο έρχεται από εδώ πέρα και το άλλο έρχεται την άλλη, δεν θα μπορούν να προσπεράσει το ένα το άλλο. Οπότε, εδώ που ξεκινάει αυτή η γραμμή, πάμε να φτιάξουμε μια δεύτερη. Θα ξεκινάει, ας πούμε, από εδώ. Το πάμε πλαγιαστά και το πάω λίγο πιο μακριά. Να δούμε. Αν πατήσω εδώ έτσι, μπορούμε να δούμε ότι οι γραμμές εδώ χωρίστηκαν και έγιναν δύο. Καλό αυτό. Θα το συνεχίσω λίγο ακόμα. Μέχρι εδώ, ας πούμε. Και μετά θα κάνουμε την ένωση στην άλλη γραμμή. Εδώ πέρα. Ενώθηκε, ναι. Όταν κάνουμε τέτοια φάση με διπλή γραμμή, πρέπει να βάλουμε κάποια, ας πούμε, σαν φανάρια. Για παράδειγμα, εδώ στην πόλη βλέπουμε ότι σε ένα σημείο και μετά ξεκινάνε οι γραμμές και γίνονται δύο. Αυτός που έρχεται εδώ πέρα θα πρέπει να έχει φανάρι να πει: για να δω, μπορώ να φύγω από εδώ πέρα, ή θα τρακάρουμε κανέναν. Οπότε ελέγχει αυτός εδώ πέρα, σταματάει και έρχεται το άλλο τρένο. Όταν αδειάσει, τότε μπορεί να φύγει. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτή εδώ τη μεριά. Αυτός που έρχεται εδώ πέρα πρέπει να ελέγξει για να δω, να σταματήσω, υπάρχει χώρος να περάσουμε. Κάπως έτσι πάει. Την ίδια διαδικασία θα κάνω ακριβώς και στην άλλη γραμμή τρένου εδώ πέρα, να υπάρχουν δύο, και θα κάνω το ίδιο πράγμα και στα signals, εδώ τα φανάρια τους που έχουν. Εφόσον όλα αυτά είναι έτοιμα, εγώ εδώ πέρα λέω να φτιάξω το εξής πράγμα. Στα buildings έχει ένα depot, train depot, το οποίο σου φτιάχνει αντί για άλογα, εδώ βγαίνουν όλα τα τρένα. Το οποίο θα το βάλω εδώ στην άκρη. Σε αυτό το σημείο και από εδώ θα τραβήξω μια γραμμή η οποία θα έρχεται και θα ενώνεται εδώ πέρα για να ξεκινάνε από εδώ τα τρένα γενικότερα. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, και ένα φανάρι να μην τρακάρει με τίποτα άλλο. Τέλεια. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να βάλω ένα depot και στην δεύτερη γραμμή που θα βάλουμε εδώ πέρα. Πάμε λίγο στα depot, πατάμε, ας πούμε, εδώ και βάζουμε μια δεύτερη γραμμή να έρχεται να ενωθεί σε αυτό το σημείο, όπου εδώ θα βάλουμε και ένα signal πάλι. Τέλεια. Έχουμε και λέμε, πάμε για τις γραμμές. New line. Χρειαζόμαστε μια γραμμή από τη φάρμα μέχρι το εργοστάσιο. Αυτή η γραμμή θα λέγεται train cargo, για να θυμόμαστε τι είναι. Wheat food. Το ονομάζω έτσι, το wheat γίνεται food, τρόφιμο. είναι αυτό το πράσινο. Τι θέλω εγώ να κάνω τώρα εδώ πέρα? Θέλω να ξέρω ότι όποιος ξεκινάει από αυτή τη συγκεκριμένη στάση θα περιμένει να γεμίσει τελείως. Θα πρέπει να γεμίσει πριν φύγει. Το τρένο δεν θα φύγει άδειο από εδώ πέρα. Όταν φτάσει στο εργοστάσιο, μπορεί να φύγει άδειο προς τα πίσω. Γενικά, καλό είναι να μην φεύγουν άδεια προς τα πίσω, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή τώρα. Αυτή είναι μία γραμμή και θέλω να κάνω και μία δεύτερη, η οποία θα ξεκινάει από το εργοστάσιο μέχρι την πόλη. Δεν με αφήνει να το κάνω. Κάτσε να δω, μήπως φταίει το ότι δεν έχουμε βάλει κάποια πλατφόρμα για να φορτώνει τα υλικά της εδώ πέρα. Ας βάλουμε κάποιες πλατφόρμες όπως έχει και την άλλη πλευρά. Μήπως τώρα τα καταφέρουμε. Αν βάλουμε από εδώ και πάει σε εκείνο το σημείο. Ναι, ωραία. Διαλέγουμε δηλαδή σε ποια στάση θα σταματάει. Είναι σαν να είναι δύο στάσεις εδώ πέρα. Μία για τα άχυρα και τα φαγητά και εδώ πέρα είναι για τα φαγητά που θα παίρνουν προς την πόλη. Θέλουμε να είναι γεμάτο να πηγαίνει προς την πόλη, οπότε θα περιμένει εδώ πέρα. Και πώς ξεκινάμε τώρα? Θέλω εγώ εδώ να βγάλω το πρώτο μου τρένο. Πρώτο τρένο λοιπόν. Πάμε να αγοράσουμε από τον τύπο. Για μηχανή δεν έχω άλλη επιλογή. Θα διαλέξω τη συγκεκριμένη που πηγαίνει με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Τη βάζουμε εδώ πέρα στην αρχή και εδώ σου έχει το σύνολο. Και μετά πάμε στα βαγόνια. Βαγόνια, χρειαζόμαστε κάποια βαγόνια που να χωράνε συγκεκριμένα. Όχι φαγητό, αλλά wheat. Είναι αυτά εδώ. Το καθένα έχει διαφορετικά, καταλάβατε. Χρειαζόμαστε βαγόνια για wheat. Grain, πώς λέγεται τέλος πάντων. Εγώ θα το λέω wheat γιατί είναι αυτό που έχω συνηθίσει. Λοιπόν, οπότε πάμε να βάλουμε μερικά τέτοια βαγόνια. Όσο βάζω εγώ βαγόνια, βλέπουμε το αν μπορεί να το τραβήξει αυτό η μηχανή, δηλαδή αν θα πέσει αυτό εδώ το media, ο poor, δεν ξέρω τι μπορεί να γράφει. Και εδώ είναι το πόσο χωράει γενικά, πόσα grain, wheat μπορείς να πάρεις μαζί σου. Θέλω να πάρω όσο περισσότερο γίνεται. Τώρα λέει poor, αν βγάλω αυτό το βαγόνι, γράφει mediocre. 48 δηλαδή θα χωράει, 48 grain. Και θα κάνει σχεδόν όσο λεφτά έχουμε κάνει αυτό το τρένο. Το αγοράζω παρόλα αυτά και το βάζω στη γραμμή wheat food που λέει. Την άλλη γραμμή πρέπει να την ονομάσω όπως πρέπει γενικότερα. Ονόμασα αυτή τη γραμμή Train Cargo Food στη Marietta City. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το πρώτο τρένο που έβγαλα. Να το δούμε να βγαίνει από εδώ πέρα. Και το πόσο γαμάτο είναι. Τα τρένα γενικά είναι το αγαπημένο μου πράγμα σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε για να δούμε. Βγαίνει το τρενάκι. Πανέμορφο είναι. Βλέπουμε εδώ πέρα τα κάρβουνα πίσω. Και έχει ένα σωρό χώρο. Άπειρο χώρο. Για να κουβαλήσει σύνολο. Όχι πέτρες, θα το κάνει upgrade όταν φτάσει εδώ πέρα στο σταθμό από wheat. Βλέπουμε σιγά σιγά μαζεύεται και πάμε να δούμε εδώ, ήρθε σε αυτό το σημείο. Θα περιμένει αρκετό χρόνο μέχρι να γεμίσει όσο περισσότερο γίνεται. Βλέπετε ήδη έχουμε γεμίσει άχυρα, βλέπετε. Όσο στέκεται εδώ πέρα, εμείς θα το φορτώσουμε μέσα στην καρότσα μας. Δεν έχουν φορτωθεί όλες. Θα περιμένουμε να δούμε να φτάσει όσο πιο πολύ γίνεται. Οπότε ξεκινάει τώρα το Angelos Farm εδώ πέρα να κάνει production. Είναι 200 στα 200, δηλαδή πάρα πολύ έχουμε αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να γεμίσει όλη αυτή εδώ η φάση για να πάμε να τα μεταφέρουμε στην άλλη στάση που είναι το εργοστάσιο. Εμείς τώρα, αν πατήσουμε εδώ στο εργοστάσιο και πάμε στους suppliers, περιμένει από το Angelos Farm 200 wheat. Το θέμα είναι ότι δεν έχω λεφτά να αγοράσω άλλο τρένο. Πρέπει να πάρω και άλλο δάνειο γιατί χρειάζομαι τρένο το οποίο θα πάρει το wheat να το πάει στη Marietta City. Λοιπόν, οπότε χρειαζόμαστε να πάρουμε κάποιο είδους δάνειο. Θέλει προσοχή το παιχνίδι βέβαια γιατί μπορεί να πας στιγμή να χρεοκοπήσεις και να μην έχεις τι να κάνεις. Δεν μπορείς να πάρεις άπειρο δάνειο. Νομίζω ότι μέχρι 10 εκατομμύρια και έχουμε πάρει ήδη 5. Οπότε δεν μπορώ να πάω. Άλλα 5 μπορώ να πάρω εκατομμύρια. Δεν μπορώ έτσι εγώ συνέχεια να κάνω του κεφαλιού μου. 48-48 γεμίσαμε με wheat. Το βλέπετε. Όλο αυτό το τρένο έχει γεμίσει πλέον και πηγαίνουμε κανονικότατα, αν δείτε εδώ πέρα, στον προορισμό μας. Αυτό θα μας δώσει ίσως πάρα πολλά λεφτά. Εδώ τι έχουμε, έχουμε κόσμο μέσα, ναι. Αυτό εδώ είναι το λεωφορείο που μας πηγαίνει στη Marietta City λογικά. Αυτό όταν φτάσει θα δώσει πάρα πολλά λεφτά. Να δούμε αν συμφέρει, βλέπετε αυτό καίει πάρα πολύ. Έχουμε χαλάσει 100.000 τώρα μόνο και μόνο για να πάμε. Καθώς προχωράει το παιχνίδι γενικά, έχουμε περισσότερο εξέλιξη. Ξεκινάμε από τέτοια τρένα και πάμε στα ηλεκτροκίνητα μετά που θα είναι πολύ πιο γρήγορα γιατί αυτό πιάνει μέχρι 40 χιλιόμετρα, δεν πάει παραπάνω. Και μπορούμε να δούμε εξέλιξη στο παιχνίδι καθώς προχωράμε. Για να δούμε τώρα. Φτάνουμε εδώ στην περιοχή αυτή που είναι το εργοστάσιο εκεί στο βάθος. Και θα βγάλουμε 318. Βλέπετε και γυρνάει προς τα πίσω. Αυτό πλέον είναι σε κέρδος. Βγάλαμε περισσότερα από ό,τι χαλάσαμε για να φτάσουμε εδώ πέρα. Θα ήταν καλό να γυρίσουμε γεμάτοι για να έχουμε double κέρδος. Το θέμα όμως τώρα είναι ότι θα πάμε δωρεάν πίσω, δεν πειράζει. Ελπίζω όμως να μην έχει αρνητικό γενικότερα το ποσοστό. Αυτό ισχύει για όλα. Τώρα αυτοί εδώ στο Boilara το Food Processing Plant πήρανε grain και και πάνε τώρα να ετοιμάσουν φαγητό για το Marietta City. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να πάρουμε. Πήρα 1 εκατομμύριο. Ωραία. Πήρα αρκετά λεφτάκια. 2 εκατομμύρια δάνειο για να μπορέσω να αγοράσω από εδώ ένα καινούριο τρένο που θα έχει αυτή τη μηχανή. Και μετά πάμε στα βαγόνια που μεταφέρουν τρόφιμα. Δεν ξέρω πόσο τέτοια χρειάζομαι. Ας ξεκινήσω με 6 βαγόνια, με 24 capacity, κυρίως γιατί πάμε 50 grain και τα 50 θα δημιουργούν λογικά 25 food, γιατί θέλει 2 grain για να φτιάξεις ένα food. Πάμε έτσι και βλέπουμε, το αλλάζω στην πορεία αν χρειαστεί. Το αγοράζω αυτό το όχημα και το βάζω να πάει στο Food Marietta City και να το δούμε και αυτό να βγαίνει σιγά σιγά, ένα δεύτερο τρένο. Μας κορνάρει κιόλας, καλώς το, καλώς ήρθατε. Ωραία. Είναι πιο μικρό αυτό το τρένο, λογικά θα το μεγαλώσω, θα προσπαθήσω να βγάλω όσο περισσότερο γίνεται. Βλέπετε εδώ έχουν αρχίσει ήδη τα πρώτα φαγητά να περιμένουν να πάνε στην πόλη. Δεν μπορούμε να μην έχουμε τρένα. Όπα, μισό λεπτάκι, θέλω αυτή η γραμμή να περιμένει, α, το έχω κάνει ήδη, ωραία. Να περιμένει να γεμίσει όσο γίνεται. Δεν τα αφήνουμε εδώ πέρα, να περιμένει. Αν δεν έρχεται κάποιο τρένο να τα μαζέψει, αυτά μπορεί κάποιος να τα κλέψει και να πάνε χαμένα. Καλό είναι να έρχεται γρήγορα ένα τρένο. Επίσης, πρέπει να βάλω και ένα δεύτερο τρένο να πηγαίνω, έρχεται σε αυτή εδώ τη γραμμή, για να μην καθυστερούμε την διαδικασία. Γιατί αυτοί τώρα έχουν αποθηκευμένα αυτά εδώ, τα grain που φέραμε, βλέπετε, και πρέπει να φτιάχνουν καινούργια φαγητά, τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν εδώ πέρα για να γεμίσουμε. Αυτό όμως αργεί. Μέχρι να φτάσω αυτό πίσω, εγώ θα πρέπει να έχω ένα άλλο τρένο να φέρνει καινούργια τρόφιμα τα οποία κάθονται σε αυτό εδώ το σταθμό. Κάθονται εδώ πέρα και καθώς κάθονται, ο κόσμος μπορεί να τα κλέβει. Όπως είπα ήδη, περιμένουν 137 και βάλε. Μπορούμε να πάρουμε και άλλα τρένα, η αλήθεια είναι. Οπότε εγώ πάω να αγοράσω και άλλο τρένο. Θα δανειστώ και άλλα λεφτά. Ωραία. Γιατί θέλω αυτό το τρένο να το κλωνοποιήσω. Να πάρω ένα δεύτερο. Να το. Αυτό το τρένο λογικά θα βγει από εδώ μέσα. Να το, κατευθείαν. Και λογικά θα περιμένει να φύγει αυτό. Θα δούμε αν θα δουλέψουν όλα αυτά. Γέμισε αυτό το τρένο όπως βλέπετε. 48-48. Αυτό εδώ θα σταματήσει, θα τρακάρουμε. Να το. Γι' αυτό βάλαμε αυτό εδώ το φανάρι. Για να σταματήσει και έρχεται το τρένο από εκεί απέναντι. Γεμάτο. Πήρε 48-48, ναι. Αυτό εδώ φεύγει για Marietta. Όχι, περιμένει να γεμίσει κι άλλο, παιδιά. Και ξεκινάει αυτό μόλις έφυγε το άλλο. Βλέπετε και ελευθερώθηκε. Έρχεται και αυτό να φορτώσει ό,τι υπάρχει εδώ σε αυτό το σταθμό που υπάρχουν πλέον πάρα πολλά wheat. Ίσως χρειαστούμε και άλλο τρένο δηλαδή. Χρυσές δουλειές θα κάνει εδώ του Άγγελου η φάρμα. Να δούμε όταν φτάσει πόσο θα πάρει. Από όλα αυτά που βλέπετε εδώ να έχουν βάλει στην πλατφόρμα, θα τα μαζέψει όλα. Και θα φύγει. Μην σας πω, μπορούμε να πάρουμε και άλλο τρένο, αλλά να μην το παραχέσουμε το πράγμα. Τελικά αυτό το τρένο έφυγε χωρίς να γεμίσει. Δεν ξέρω αν θα βγάλει κέρδος με τόσο λίγο που το έκανε. Για να δούμε τώρα που θα φτάσει. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ ωραία θέα εδώ πέρα. Βλέπετε, με περνάει μέσα από τους φοίνικες. Λοιπόν, και φτάνει σε αυτό το σημείο της πόλης να δώσω τα πρώτα 14 φαγητά. Α, έβγαλε ένα μικρό κέρδος. Βέβαια θα το χάσει τώρα που θα γυρίσει πίσω άδειο. Αν πατήσουμε τώρα πάνω στο Marietta City, θα δούμε ότι βλέπετε τα φαγητά εδώ συμπλήρωσαν το ποσοστό λίγο, ενώ χρειάζεται 65. Το συμπλήρωσαν όσο γίνεται και πήγε 10% βοηθάει στο να μεγαλώσει η πόλη. Το θέμα είναι τώρα ότι φτάνει το άλλο τρένο να ξαναγεμίσει το εργοστάσιο του Βοηλάρα. Βλέπετε, πήρε καινούργια πράγματα και μπορούμε να φτιάξουμε και άλλα ψωμιά, τα οποία τα ψωμιά θα έρθουν σε αυτό το σημείο. Έτοιμα να τα φορτώσει το τρένο που πάει στο Marietta City. Πρέπει να κάνουμε ένα balance εδώ πέρα, σιγά σιγά εγώ θα φτιάξω πράγματα. Βάζω ας πούμε και το άλλο τρένο να έρχεται, το βλέπετε. Και πλέον έχουμε αρχίσει και βγάζουμε κέρδος. Πάμε εδώ να δούμε αναλυτικά ότι ο δρόμος επιτέλους μας έφερε κέρδος. Και όταν λέω δρόμος εννοώ όλα αυτά τα λεωφορεία, τα άλογα που πηγαίνουν κόσμο. Είναι μικρό ποσοστό, αλλά τουλάχιστον θα δώσει κάποιο κέρδος. Κέρδος θέλω να φέρουμε και από το σιδηρόδρομο εδώ πέρα, αν και νομίζω χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα καινούριο τρένο εδώ πέρα. Ας δανειστούμε λίγα λεφτά ακόμα. Ωραία. Έχω ρισκάρει άπειρα με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε εδώ. Πάμε σε αυτό το τρένο να κάνουμε κλωνοποίηση το συγκεκριμένο. Ωραία. Και έχουμε ένα τέταρτο τρένο το οποίο και αυτό θα βοηθήσει στο να γίνει η διαδικασία μεταφοράς άχυρου προς τα πάνω. Να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Έχουμε αρκετά τρόφιμα αυτή τη φορά. 22 στο 24. Μέχρι 24 χωράει. Οπότε 2 ακόμα. Θα βάλω παραπάνω βαγόνια όταν δούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και επίσης δεν είναι μόνο αυτή η πόλη που ζητάει food. Food, άμα δούμε εδώ πέρα, στους consumers, ζητάει η Μαριέτα, όμως ζητάει και το Virtual Village και το Ketelabongo Village, τα οποία βρίσκονται ένα εδώ πέρα και το άλλο εδώ πέρα. Οπότε εγώ χρειάζομαι σίγουρα κάποιο τρένο το οποίο θα φέρνει και εδώ και εδώ food. Πρέπει να δούμε δηλαδή από αυτό το εργοστάσιο να δώσουμε σε όλες τις πόλεις που χρειάζονται food. Απλά δηλαδή αυτό είναι το πρώτο βήμα που μας ενδιαφέρει. Βλέπετε εδώ γέμιση και το πάει προς τα κάτω. Αυτά θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά. Νομίζω ξεκινήσαμε καλά. Φτιάξαμε τα πρώτα μας τρένα για την πρώτη μας αλυσίδα φαγητού. Φτιάξαμε κάποια λεωφορεία τα οποία πηγαίνουν φέρνουν κόσμο. Και βλέποντας αυτό εδώ το πλάνο που περνάει το ένα τρένο και το άλλο περιμένει, λέω να σας αφήσω. Πείτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε το επεισόδιο, αν σας αρέσει γενικότερα αυτό το παιχνίδι, αν έχετε κάποια tips, οτιδήποτε. Είναι όλα ευπρόσδεκτα να τα γράψετε κάτω στα σχόλια για να γίνει συζήτηση. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Bye bye.